δράση έρωτας περιορισμούς της τελευταίας δεκαετίας και αφετέρου να στηρίξουμε την κοινωνία και την οικονομία με αίσθημα δικαίου. Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την υιοθέτηση ενός νέου προγράμματος αγοράς ομολόγων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας με την ξεχωριστή διακριτή αναφορά που γίνεται σε αυτήν. Πλέον, τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου είναι αποδεκτή για το νέο πρόγραμμα τίτλοι. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά από το 2015, όταν και ξεκίνησε η ποσοτική χαλάρωση, το περίφημο QE, στην οποία η χώρα μας ουδέποτε συμμετείχε. Αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δίνει τη δυνατότητα αγοράς περίπου 12 δισεκατομμυρίων ευρώ ελληνικών ομολόγων, έχει ήδη αποκλιμακώσει το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου και κατ' επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων και τραπεζών, με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για την ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Είναι και αυτή η απόφαση, μετά την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, ένα ακόμα δείγμα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως ένα κανονικό κράτος μέλος και όχι ως μια εξαίρεση. Λαμβάνοντα συνεπώς υπόψη τα νέα δεδομένα, τα οποία ενισχύουν τους βαθμούς ευελιξίας μας για να στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας και της παραγωγής, και στη συνέχεια του χθεσινού διαγγέλματος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνουμε και οι τρεις υπουργοί το τρίτο πακέτο μέτρων της ελληνικής κυβέρνησης. Πρώτον, οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων, σε συνέχεια στενής συνεργασίας και σχετικών συσκέψεων με τους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών και ανάπτυξης και επενδύσεων, αποφάσισαν να στηρίξουν, εκτός από τις επιχειρήσεις, και τα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται από την κρίση, προσφέροντας διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους. Εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, θα έχουν τη δυνατότητα αναστολής δόσεων για διάστημα 3 μηνών. Με αυτόν τον τρόπο, μαζί με την προηγούμενη δέσμη μέτρων, καλύπτουμε πλέον με αναστολές όλο το ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται σε φορεία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. Δεύτερον, έχοντας διασφαλίσει τον απαραίτητο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό χώρο, με σύνεση και ασφάλεια πλέον ερχόμαστε να στηρίξουμε άμεσα 1,4 εκατομμύρια εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιδηματίες, επεκτείνοντας την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Ενίσχυση η οποία είναι ακατάσχετη. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που πλήττονται και τελούν σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους θα είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Το ίδιο θα ισχύσει για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτιδευματίες που πλήττονται. Για όλο αυτό, το εργατικό δυναμικό της χώρας, που θα είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, παίρνουμε μέτρα κάλυψης όλης ασφαλιστικής δαπάνης, κρατώντας ανεπηρέαστα τα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των δικαιούχων. Το συνολικό κόστος αυτής της παρέμβασης, το επαναλαμβάνω, για 1,4 εκατομμύρια συμπατριώτες μας, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιδευματίες, ξεπερνά πλέον για τον Απρίλιο τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα θα δοθούν στη δημοσιότητα οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας των κλάδων που πλήττονται. Θέλω να τονίσω ότι η λίστα είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις υπουργικές αποφάσεις κατά την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης. Υπολογίζεται ότι περιλαμβάνονται περίπου 440.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις με 1 εκατομμύριο εργαζομένους και μηνιαίο τζίρο περίπου στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρίτον, όπως είπε και ο κ. Πρωθυπουργός, θα λάβουν 800 ευρώ και όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση από 1η μέχρι και 17 Μαρτίου. Τέταρτον, το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του. Θα καταβληθεί
από όλες τις επιχειρήσεις προς όλους τους εργαζομένους τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες και αφού αφουγκραστήκαμε τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στην αγορά, δίνουμε τη δυνατότητα στους εργοδότες η καταβολή του δώρου Πάσχα να πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα, χωρίς κυρώσεις, ώστε να ανακουφίσουμε τις επιχειρήσεις από τις δυσμενείς συνέπειες του φαινομένου του κορονοϊού στη ρευστότητά τους και το σημαντικότερο, να επιτύχουμε τη δίκαιη διασπορά του δώρου Πάσχα στο σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο σε κάποιες λίγες επιχειρήσεις και κλάδους που σήμερα δεν βρίσκονται σε αναγκαστικά περιοριστικά μέτρα λειτουργίας τους. Επιπλέον, 108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στον ΕΟΔΗ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν δώρο Πάσχα. Δώρο το οποίο έχει καταργηθεί στο δημόσιο. Πέμπτον, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός με την αύξηση του τακτικού αποθεματικού του Υπουργείου Οικονομικών κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να χρειαστεί ταμιακά οποιαδήποτε παρέμβαση στο μαξιλάρι ασφαλείας. Όπως ανέφερε χθες και ο κ. Πρωθυπουργός, το σύνολο των μέτρων από τον κρατικό προϋπολογισμό και ευρωπαϊκούς πόρους διαμορφώνεται πλέον μέχρι σήμερα στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Η νέα πραγματικότητα και η δυναμική της εξέλιξης των συνθήκων οδηγεί την κυβέρνηση να παίρνει μέτρα άμεσης εφαρμογής και ουσιαστικής ανακούφισης με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότιμης μεταχείρισης. Στόχος μας είναι να μην αφήσουμε κανέναν συμπατριώτη μας πίσω. Οι προσαρμογές μας χαρακτηρίζονται από άμεσες και δραστικές λύσεις, από παρεμβάσεις γρήγορες και αποτελεσματικές. Αντιδρούμε με κοινωνικά αντανακλαστικά, με απόλυτη αίσθηση της κρισιμότητας της κατάστασης, μην ξεχνώντας όμως ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει μέσα και σε αυτήν την έκτακτη δύσκολη κατάσταση να διαφυλάξουμε τους σκόπους του ελληνικού λαού και τις προσπάθειές του για ανάκαμψη της οικονομίας. Επιδιώκουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και δίκαιοι. Από τη θέση που βρίσκομαι, καλό τους οικονομικά ισχυρούς να λειτουργήσουν εμπράκτος, αλληλέγγυα προς οικονομικά δυνάμους, κυρίως αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να βγει και θα βγει όρθια και με συνοχή από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Κύριε Γεωργιάδη, λόγω σας. Μετά την προθεσμία